Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να υπογράφουμε μια πολύ σημαντική σύμβαση υλοποίησης ομβρίων υδάτων ύψους 7.300.000 ευρώ για τον Δήμο Νίκαιας Ρέντη με τον Δήμαρχο τον Γιώργο τον Ιακημίδη να βρίσκεται παρόν σε αυτή τη διαδικασία και προφανώς την Αντιπεριφερειάρχη τομέα Πειραιά κυρία Σταυρούλα Αντωνάκου. Και το λέω είναι πολύ σημαντικό διότι η θωράκιση των πόλεων και η ανθεκτικότητα σχετίζεται με την απορροή του νερού, του βρόχινου νερού. Και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που 19 αγωγοί σε 6,4 χιλιόμετρα θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα στις περιοχές μεταξύ Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλη. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες μας, την κυρία Δελιγιώργη, αλλά και όσους με πολύ κόπο εργάστηκαν για να υπάρξει η ολοκλήρωση αυτής της δικής μας πολιτικής βούλησης και είμαι σίγουρος ότι με τον ανάδοχο θα εκτελέσει αμέσως το έργο ώστε και εμείς να είμαστε χαρούμενοι ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν και για αυτόν τον τομέα, σε αυτόν τον πολύ σημαντικό Δήμο της Αττικής μας. Επιτέλους ολοκληρώνονται αντιπλημμυρικά έργα που τα έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Αυτό είναι ένα έργο που είναι στην περιοχή της Νίκαιας, εζητεί το 20 χρόνια από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει. Προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα τα τελευταία 3 χρόνια και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα πια να υπάρχει υπογεγραμμένο το έργο αυτό και ευελπιστούμε στον επόμενο 1,5 χρόνο το έργο να έχει παραδοθεί και μια περιοχή απέναντι από το γυμναστήριο του Πλάτωνα, εκεί στα άσπρα χώματα, πραγματικά να αναπνεύσει και να μην κουβαλάει το άγχος της πλημμύρας κάθε φορά που συμβαίνει μια μεγάλη βροχή. Ελπίζουμε πολύ γρήγορα να προχωρήσουν και 2 άλλα έργα που έχει δρομολογήσει η περιφέρεια, που είναι το αντιπλημμυρικό το μεγάλο στα σύνορά μας με τον Κορυδαλό και το αντιπλημμυρικό επίσης που είναι με το Δήμο Μοσχάτου Ταύρου μαζί στα σύνορα του Ρέντι με το Μοσχάτου Ταύρου, που όταν ολοκληρωθούν και αυτά τα έργα νομίζω ότι με ασφάλεια πια θα μπορεί κανείς να κινείται στην περιοχή μας και να μην φοβάται το ότι θα συμβεί σε βροχή. Μέσα σε λίγους μήνες ο Περιφερειάρχης έχει υπογράψει τις συμβάσεις για 3 μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, έργα τα οποία τα εντάξαμε, τα χρηματοδοτήσαμε και ξεκινάνε μέσα σε 2 χρόνια. Η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά θωρακίζεται, η πρόληψη είναι το σημαντικότερο, το υπερτονίζει ο Περιφερειάρχης και το αποδεικνύουμε με πράξη ότι τα έργα υποδομής και ειδικότερα σε περιοχές οι οποίες έχουν ταλαιπωρηθεί με μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα, πλέον οι πολίτες θα νιώθουν ασφαλείς και νομίζω ότι αυτό θα είναι το σημαντικότερο έργο που θα αφήσουμε πίσω μας, που φυσικά μας ενδιαφέρουν όλες οι παρεμβάσεις, αλλά η προστασία της ζωής των πολιτών έχει τεθεί από τον Περιφερειάρχη και από αυτήν την Περιφερειακή Αρχή ως προτεραιότητα.